Και λόγω θέλω να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα για από μένα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι καλά από ό,τι μας λένε οι αξιωματούχοι. Φανταστικά. Υπάρχει έτσι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών. Υπάρχει μια σταθεροποίηση στα μακροοικονομικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι ένας νομισματικός πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι απεσιόδοξοι. Τι τελικά ισχύει και τι τελικά γίνεται? Εντάξει, επίπεδο δηλώσεων όλα είναι μια χαρά. Όπως και καιρό σήμερα είναι μια χαρά, θα μπορούσα να πω εγώ, αλλά φυσικά αυτό δεν ισχύει. Είδαμε τελευταία στους G20 προσπαθούν να κάνουν κάποιες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει τελικά νομισματικός πόλεμος. Απλά το χρησιμοποιούν όντως για μια σταθεροποίηση των τιμών, αλλά χωρίς αυτό να αρχίζει να εγείρει έτσι ανησυχίες περί νομισματικού πολέμου. Δεν το ασπάζονται απόλυτα αρκετοί αναλυτές αυτό και αρκετοί και διεθνείς οργανισμοί. Το IIF επίσης προειδοποιεί ότι πρέπει να προσέχουμε γιατί πηγαίνουμε προς νομισματικό πόλεμο. Ο Jim Rogers, πολύ γνωστός μεγαλοπενδυτής, και αυτός το ίδιο επιβεβαιώνει. Και η PIMCO αντίστοιχα, το αναφέρουμε και στην ανάλυσή μας. Και η PIMCO προειδοποιεί ότι προς τα εκεί πάει, καθώς υπάρχει μία μείωση του παγκοσμίου εμπορίου, η κάθε χώρα τώρα προσπαθεί να ανασάνει, χρησιμοποιώντας το νόμισμά της σαν όπλο. Ουσιαστικά υποτιμήσει του νομίσματος για να αυξήσει εξαγωγές. Ναι. Έτσι. Οπότε έχουμε αυτό το νομισματικό πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Και από την άλλη, έχουμε και το γνωστό πρόβλημα της λιτότητας, το οποίο έσπευσε να σχολιάσει ο κ. Κρούγκμαν την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πολ Κρούγκμαν, ο οποίος εγώ να πω ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος τον ακολουθεί τον Κρούγκμαν, ασπάζομαι σε αρκετά σημεία τις απόψεις του. Η δήλωσή του που έκανε όντως ότι είναι τρελοί αυτοί οι Γερμανοί και κάνουν πειράματα σε κάποια ανθρώπινα όντα, εννοώντας φυσικά τις χώρες του Νότου, που όντως όπως έχουν επισημάνει και οι άλλοι, να το συνδέσουμε με το νομισματικό πόλεμο που λέμε, ενώ οι άλλες οι χώρες λένε προσπαθούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα μέσω των επιτοκίων, μειώνοντας επιτόκια, η Ευρωζώνη και ειδικότερα η Γερμανία προσπαθεί να το κάνει ρίχνοντας ουσιαστικά το κόστος και ειδικότερα στις χώρες του Νότου. Ένας έμεσος τρόπος υποτίμησης, αν θέλετε, του ευρώ. Μάλιστα. Σε επίπεδο μακροοικονομικών στοιχείων, έτσι για να τα συνδυάσουμε όλα μαζί, να δούμε εκεί και τι γίνεται. Καταρχήν, στην Ευρωζώνη, όπως αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας, στην έκθεση της George Mundreas, είδαμε μία πτώση και στις εξαγωγές και στις εισαγωγές. Είδαμε ύφεση για την Γερμανία το τελευταίο τρίμηνο και σήμερα επιβεβαιώθηκαν τα στοιχεία. Έχουμε μία συρρήκνωση του ΑΕΠ κατά 0,6%. Ωστόσο, την ίδια ώρα είδαμε και ένα απροσδόκητο άλμα του IFO στην Γερμανία για τον μήνα Φεβρουάριο. Σίγουρα το δείκτης IFO ενισχύθηκε, αλλά αν δούμε, είναι ένας δείκτης, ένας θεμελιώδης δείκτης σίγουρα, αλλά αν δούμε το μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως είπατε, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,8% της Ευρωζώνης, οι εισαγωγές κατά 3%. Αυτό δείχνει, έχει μια συρρήκνωση, ακριβώς δυτή ιδιότητα, δείχνει ότι ο δείκτης μεταποίησης δεν είναι τόσο καλός όσο θα θέλαμε, αφού οι εξαγωγές είναι μειωμένες. Και επίσης, η κατανάλωση στην Ευρωζώνη, αφού οι εισαγωγές είναι μειωμένες κατά 3%, δεν έχει και ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό δεν συμβαδίζει με τις δηλώσεις των αξιωματούχων ότι όλα βαίνουν προς το καλύτερο. Αν το συνδυάσουμε και με τις εκτιμήσεις και της Ευρωπαϊκής και της Κεντρικής Τράπεζας, ότι δεν περιμένουμε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2013, ουσιαστικά να έχει ανάπτυξη. Είπατε κι εσείς μια δήλωση που ήρθε από τον Bloomberg προηγουμένως, ότι ενδεχομένως να είναι και αρνητική στο 0,1. Τώρα, αν όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση του κλίματος, ίσως κάνουμε εμείς λάθος και μένει να το δούμε. Πάντως, από όλα αυτά τα προβλήματα που αναδύονται συνεχώς στην Ευρωζώνη, βλέπουμε ότι τελικά η Κίνα από την άλλη πλευρά καταφέρνει και περνάει πρώτη, γίνεται πλέον η μεγαλύτερη εμπορική δύναμη στον κόσμο, έτσι. Πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες, δώστε μας περισσότερα στοιχεία για να δούμε πώς αυτό επηρεάζει μετά και την ναυτιλία. Η Κίνα, το δυνατό χαρτί σε εισαγωγικά, όντως κατάφερε και βρέθηκε φέτος πρώτη όσον αφορά, αν θέλετε, τη θέμα εμπορικής δύναμης. Δεν είναι τεράστια η διαφορά, βέβαια, συγκριτικά με την Αμερική. Τα στοιχεία είναι ότι είχε 3,87-3 σε εισαγωγές και εξαγωγές, ενώ η Αμερική είχαν 3,82-3.
Εντάξει, είναι μικρή διαφορά, παρόλα αυτά είναι και είναι θέμα μικρή... ψυχολογίας το γεγονός που περνάει μπροστά. Δείχνει μια τάση. Βέβαια, εδώ δεν συμπεριλαμβάνεται ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος είναι περίπου στο 1,5 δις. Αν προσθεθεί και αυτό, η Αμερική παραμένει ακόμη πρώτη δύναμη. Mm-hmm. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει ένα καθεστώς το οποίο μπορεί και κοντρολάρει την οικονομία της πολύ πιο εύκολα από τις άλλες οικονομίες. Και τελευταία έχει αρχίσει και ένας πόλεμος, αν θέλετε, ιδιαίτερα στο θέμα του χάλιβα, κατά πόσο η Κίνα χειραγωγεί τον τομέα παραγωγής του χάλιβα, κάνοντας τα προϊόντα και πιο ανταγωνιστικά. Και είδαμε και την Goldman Sachs να σχολιάζει την σημαντική επιρροή της Κίνας στο διεθνές εμπόριο γενικότερα. Σαφέστατα και αυτό ισχύει τα τελευταία 10 χρόνια. Ήταν, αν θέλετε, ο παράγων, ο οποίος έχει βοηθήσει την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της, αν θέλετε, να έχει μία αύξηση. Και όπως έχουμε πει, να το συνδέσουμε με την ναυτιλία, είναι και η δύναμη η οποία έκανε τη διαφορά ουσιαστικά στον τομέα της ναυτιλίας. Έτσι, βέβαια. Τώρα, είδαμε ποιο είναι το πλαίσιο, ποιες είναι οι εξελίξεις αυτής της εβδομάδας. Θα δούμε τώρα πώς επηρεάζουν την ναυτιλία. Καταρχήν, πριν δούμε τις εξελίξεις σε επίπεδο ναυτιλίας και το τι ακριβώς έγινε στον δείκτη BDI, να πάμε να δούμε κάποιες εκθέσεις, κύριε Λογοθέτη, οι οποίες πραγματικά παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε μία έκθεση της ΣΥΤ, η οποία μιλάει για τον κλάδο των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου. Να δούμε τι ακριβώς μας μεταφέρει και τι μας βοηθάει να κατανοήσουμε. Αρχίζουν δειλά-δειλά και βγαίνουν κάποιες όντως εκθέσεις από μεγάλους οίκους για την ναυτιλία. Όλοι ασπάζονται το γεγονός ότι το 2013 δεν θα δούμε πάλι κάτι το ιδιαίτερο στην ναυτιλία και από το 2014 πια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μία ανάκαμψη, με ουσιαστική ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο πια του 2014. Και η Citigroup και η Drury's που είναι η επόμενη έκθεση που αναφέρουμε, mm-hmm. ουσιαστικά το επικεντρώνουν αυτό στο ότι θα σταματήσει πια, θα έχει μεγάλη μείωση, αν θέλετε, η προσφορά των ΑΖ από εδώ και πέρα. Το 2013 θα είναι η χρονιά που θα δούμε κάποια πλοία να πέφτουν στο νερό, έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πλοίων να πέφτουν στο νερό, αλλά θα επέλθει ισορροπία ουσιαστικά από τα τέλη του 2013 προς το 2014. Οπότε αυτό θα φέρει και μια ισορροπία στην αγορά. Και ελπίζουμε από το 2014 να δούμε πια κάποια σημαντική αύξηση, αν θέλετε, των εσόδων. Επίσης, ο οίκος Drury αναφέρει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ότι η έλλειψη χρηματοδότησης, η οποία συνέχεια μειώνει τα ίδια κεφάλαια των εταιριών, θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πλοίων που θα οδηγηθούν προς διάλυση και ενδεχομένως να δούμε και νούμερα μεγαλύτερα από το 2012, που ήταν μια χρονιά που σημειώσαμε ρεκόρ στον τομέα των διαλύσεων, περίπου στους 33 με 35 εκατομμύρια τόνους. Η Drury's εκτιμά ότι το 2013 θα φτάσουμε 36 εκατομμύρια τόνους για τα πλοία ξηρού φορτίου. Μάλιστα. Το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Είναι θετικό αυτό. Βεβαίως σχολιάζει και την ολοένα μειούμενη κεφαλαιακή επάρκεια των πλοιοκτητών, έτσι, που όπως είπατε και εσείς, το θέμα της ρευστότητας είναι πολύ βασικό. Το έχουμε συζητήσει και εδώ μαζί. Mm-hmm. Και αναρωτιόμαστε πώς σταδιακά θα αρχίσει να επιλύνεται. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα. Δεν έχει να κάνει μόνο με την ναυτιλία. Το θέμα της ρευστότητας είναι σε όλους. Και σε κάθε τομέα το αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό κλάδους. Τρόπο. Φανταστείτε ότι η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, πέρα από τις τράπεζες οι οποίες έχουν αποκλειστικά αυτό σαν αντικείμενο, για μια τράπεζα η οποία ασχολείται και με τον τομέα της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, το πορτοφόλιό της δεν υπερβαίνει το 5% το δανειακό της πορτοφόλιο που ασχολείται με την ναυτιλία. Άρα δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος των τραπεζών αυτών. Οπότε θα πρέπει πρώτα να επιληθούν τα προβλήματα της ρευστότητας γενικότερα, ώστε μετά να αρχίζει αυτό να επηρεάζει και θετικά και την ναυτιλία. Είχε κάνει μια ανακοίνωση μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων, το αναφέρουμε σε προηγούμενη mm-hmm. μας ανασκόπηση, η Golem Management, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 400 πλοία στο στόλο της, και λέει ότι το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει από πλοία που έχουν κατασχέσει οι τράπεζες να διαχειρίζεται 21 πλοία. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να κάνουν κατασχέσεις πλοίων, απλά δεν τα βγάζουν στην αγορά προς πώληση, επειδή οι τιμές είναι πολύ χαμηλές και δεν μπορεί να αποπληρωθεί το δάνειό τους μετά. Προτιμά λοιπόν να τα δίνει σε μεγάλες διαχειρίστες πλοίων, να τα λειτουργεί τα πλοία, να τα διαχειρίζεται για κάποιο διάστημα,
μέχρι οι τιμές να ανέβουν, οπότε εκεί να προβεί προς πώληση των πλοίων. Μάλιστα. Επίσης, μια ωραία επισήμανση που κάνετε στην έκθεσή σας είναι το θέμα των τοποθετήσεων των πλοιοκτητών σε αγορές νέων πλοίων ή μεταχειρισμένων. Mm-hmm. Αυτό που εκτιμάτε εσείς είναι ότι το 2013 θα συνεχίσουν ανωδικά. Ακριβώς. Έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, το θυμάστε σίγουρα mm-hmm. κι εσείς, ότι είναι, αν θέλετε, σε εισαγωγικά πάλι ιδανική περίοδος να τοποθετηθεί κάποιος σε αγορά assets, σε αγορά πλοίων. Είτε αυτό είναι νέες παραγγελίες, είτε είναι μεταχειρισμένα. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Φυσικά, κάποιος που θα αγοράσει ένα μεταχειρισμένο πλοίο θα πρέπει να είναι στη θέση να το συντηρήσει για ένα χρόνο περίπου, αφού τα έσοδά του θα είναι χαμηλά. Ενώ αν αγοράσει ένα νεότερο πλοίο, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει τις δανειακές υποχρεώσεις, αν έχει δανειακές υποχρεώσεις, προς τα ναυπηγεία. Όντως, ο αριθμός των πλοίων που παραγγελθήκαν τις πρώτες μέρες του 2013 μέχρι σήμερα είναι σχεδόν διπλάσιος από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι. Mm-hmm. Ενώ σε μεταχειρισμένα πλοία δεν είδαμε ιδιαίτερη αύξηση. Ο αριθμός ήταν περίπου ίδιος. Παρόλα τα αυτά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες δείχνουν ότι στα μεταχειρισμένα αγοράζανε σχεδόν ένα πλοίο κάθε μέρα. Άρα υπάρχουν εταιρείες που εκμεταλλεύονται αυτό το καθεστώς, αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες, αλλά είναι αυτές που έχουν υγιή κεφαλαιακή βάση. Και το ρευστό, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πώς όλα αυτά, για να κλείσουμε κύριε Λογοθέτη, πώς όλα αυτά επηρεάζουν τον δείκτη της ναυτιλίας, τον BDI αυτή την εβδομάδα? Ο δείκτης δείχνει κάποια σημάδια αντίστασης, αν θέλετε, τις τελευταίες ημέρες, περίπου 12 με 15 ημέρες, περίπου σε 750 μονάδες. Χαμηλό θεωρείται, αλλά αν δούμε από πού προήλθε, ειδικά, και νομίζω το είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, mm-hmm. το τελευταίο τρίμηνο του 2012, όπου ο μέσος όρος ήταν 950, σήμαινε σε 750. Την ίδια περίοδο πέρυσι, ο δείκτης ήταν σε 956, αλλά το τελευταίο τρίμηνο του 2011 ήταν σχεδόν σε 900 μονάδες. Άρα, τότε είχε σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πτώση από ό,τι έχει σημειώσει σήμερα την αντίστοιχη περίοδο. Είναι το γνωστό φαινόμενο που λέμε του σπιράλ, του ελαττηρίου δηλαδή, έχει συμπιεστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι από εδώ και πέρα, όντως, μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα θα περιμένουμε και ενδεχομένως κάποιες ανωδικές τάσεις. Δεν θεωρούμε θα δούμε το δείκτη να πέφτει στα επίπεδα των 600 μονάδων ή τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα. Μπορεί να το δούμε για κάποιες ημέρες, αλλά από εδώ και πέρα θα περιμένουμε το δείκτη να δείξει κάποια θετικά σημεία. Μάλιστα. Μια ανάκαμψη δεδομένου που θα χαρακτηριστεί και ως φυσιολογική. Δεδομένου ότι και η Κίνα επανέρχεται στην αγορά πάλι μετά τις γιορτές και Μάλιστα. να δούμε τι φορτία θα ανοίξουν. Μετά από μια μεγάλη πτώση έρχεται συνήθως η άνοδος, οπότε να δούμε πότε θα έρθει και μέχρι πού θα φτάσει. Αυτό είναι η χρονική διάρκεια τώρα, είναι το κρίσιμο σημείο. Πόσο καιρό θα κρατήσει ο δείκτης σε αυτά τα επίπεδα. Θετικά περιμένουμε, δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε όμως τη χρονική διάρκεια. Μάλιστα, λογικό αυτό και σε αυτή την περίοδο την οποία διανύουμε και γενικότερα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει, να εντοπίσει το πώς ακριβώς θα κινηθούν οι αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο για παράδειγμα είδαμε να ενισχύεται σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε μέσα σε δύο συνεδριάσεις να χάσει τις 1.000 μονάδες. Και είμαστε σε ένα μόνο. Να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στη σημερινή συνεδρίαση. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για το σχόλιο σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.